Γιατί τώρα οι φύλακες τον απάλλαξαν από το φόβο για το αύριο, από το φόβο της έλλειψης. Δεν θα ξανανιώσει ούτε δίψα, ούτε την ανάγκη να βρει μέσα στη νύχτα κορίτσια που τριγυρνούν στα μπάρ, ή αν όχι εκείνα, τότε τις αδερφές στα πίσω σκοτεινά δωμάτια, πας και κάτι προκύψει από τα σώματα. Αυτός είναι ο αδερφός μου, ναι, αυτός είναι ο αδερφός μου, αυτός είναι ο αδερφός μου, υπογράψτε εδώ. Και εσύ ένευες με το κεφάλι, ακούγοντας το στυλό πάνω στο χαρτί, κοιτάζοντας το όνομά σας τόσο κακογραμμένο πάνω στο χαρτί που να μην διαβάζετε και σκέφτηκες, γαμώ το, πώς να το πω στους γονείς, εκεί κάτω στην κολοεπαρχία τους, πώς να τα προλάβω όλα. Έχεις τόσα να κάνεις, που αν ζητήσεις 3 μέρες άδεια το αφεντικό στο σου κάνει μούτρα, είναι σίγουρο. Και εσύ θα σκεφτείς, χέστηκα, έχω να θάψω έναν αδερφό, οπότε μην με πρίζετε. Όμως το αφεντικό σου θα σε πρίξει και εσύ δεν θα πεις τίποτα. Θα ζητήσεις να σου χρεώσουν τη μέρα στην κανονική σου άδεια, γιατί η εταιρεία σε έχει τόσο μεγάλη ανάγκη και εσύ θα νιώσεις ενοχές. Παραλίγο και θα ζητήσεις από το αφεντικό σου να σε συγχωρέσει και θα κατηγορούσες τον αδερφό σου επειδή πέθανε. Θα έλεγες πάλι μαλακία τον αδερφό μου, έπεψε μια μπύρα και πέθανε. Όλο πλεξίματα έχει. Οι συνάδελφοί σου θα σε συμπονέσουν για τουλάχιστον ένα ολόκληρο απόγευμα. Ακόμα και το αφεντικό σου θα πει πως κανείς δεν μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο για κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή, σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κόσμο θα πούν. Εδώ είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος και πολύ σημαντικός. Και τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τη Φωτεινή, την Πάμου και τον Δημήτρη τον Μαλεξάκη, που έτσι δέθηκαν να φιλοξενήσουν μια εφημερίδα στον πολιτικό θέατρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άσχα Πιτοπούλη, τον Νίκο τον Μίχα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο τον Γιαννάρα, τους 3 ανθρώπους που συνέβαιναν ώστε να δούμε εμείς απόψε που δεν θα μοιραστούν τη βραδιά μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Γιολάση από τη Διεθνή Αμνηστία. Είναι εκείνος μαζί μας για να μας δώσει έτσι, να μας πείσει και το αποτύπωμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Και είναι πολύ ωραίο που σήμερα που βρισκόμαστε σε ένα πειραματικό χώρο που γεννιούνται πολύ όμορφες παραστάσεις και άλλα θεάματα, η μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω εγκαινιάζεται κάτι που μας είχε λείψει το τελευταίο διάστημα. Εγκαινιάζεται η πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Μας έλειπε γιατί το δημόσιο θέατρο, το δημόσιο γενικά, εμείς θέλουμε να είναι εκεί που γίνεται η τέχνη και να είναι όμορφο να δημιουργεί η τέχνη σε αυτόν τον χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ανάμεσα σε όλους εσάς τους εκλεκτούς για μας, είναι και η Μαρία Γιουλαζάκη μαζί μας απόψε. Και η Μαρία Γιουλαζάκη είναι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ελπίζουμε, κυρία Γιουλαζάκη, να βγουν πάντα ωραία μέτρα από αυτό το Υπουργείο. Νομίζω το έχουμε ανάγκη εμείς ως πολίτες, αλλά και οι άνθρωποι του θεάτρου και της τέχνης, οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρήμα, που φέρουν στον καιρό μας, σε αυτές τις μέρες, αλλά έχουν πολλή έμπνευση, πολλή φαντασία και πολλή δημιουργικότητα και το διαπιστώσαμε νομίζω και απόψε εδώ. Γιατί λοιπόν είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί, να μιλούμε και να επικοινωνούμε και γιατί η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, δεν μας επιτρέπει να καθόμαστε ήσυχοι στα σπίτια. Η τέχνη έχει τη μαγεία της, έχει τη γοητεία της, έχει όμως και πολύ ωφέλη, ιδίως στις μέρες. Και είναι ωφέλη γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε τι γίνεται στις μέρες μας. Αλλά γιατί είναι και το καλύτερο το ψήφι. Μια αγκαλιά, μια ανάγκη, είναι πράγμα του χωριού. Και επειδή δεν θέλουμε εμείς να βλέπουμε τους ανθρώπους ως αριθμούς, όπως τους δείχνει πολύ συχνά η εποχή μας, βρισκόμαστε εδώ με πολλούς εκλεκτούς ανθρώπους για να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Γιατί η τέχνη έχει τον τρόπο της να μας βάζει να σκεφτόμαστε, έχουν τρόπο να μας βοηθάει να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα γύρω μας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα γύρω μας, νομίζω πως το έπαιξε τον περίπτωση του τρόπου ο Μοβινιέ. Είναι πολύ σκληρή η εποχή μας. Έχει πολύ φτώχεια, έχει πολύ αδικία, έχει πολύ βία. Μας τα είπε όλα, νομίζω, ο Μοβινιέ σε λίγο μια ώρα. Μας τα είπαν με τον καταδοτικό τρόπο που τον έφεραν στη σκηνή, ο Σπύρος Γιαννάρας, η Άσπρη, το Βούλη και ο Νίκος Ονικήτης. Γι' αυτά όλα βρισκόμαστε εδώ απόψε και γι' αυτά όλα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι ένα κείμενο ουσιαστικά είναι μία ανάγκη και ταυτόχρονα πολλές ανάγκες. Και όλο το στοίχημα για ένα τέτοιο κείμενο είναι να καταφέρεις ακριβώς να μην σπάσεις αυτή την ανάσα και να αποδώσεις αυτό που κάνει ο κατά τη γνώμη μου, είτε την επιτάξει την βράδυση αυτή τη ανάσα, ανάλογα με την έμφαση που θέλει να δώσει. Αλλά πριν από το περιεχόμενό του, μια ανάσα ενός ανθρώπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, προστίθεται στη δυσκολία για μένα, στην απλή μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Δηλαδή, είχα το παραπάνω στοίχημα να καταφέρω να αποδώσω ένα αριθμό. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει τη γλώσσα να συγκεντρώνεται και τη λογοτεχνία και τη γραφή να συγκεντρώνεται με τη ζωή είναι η ανάσα, είναι ο ρυθμός. Δηλαδή, νομίζω είναι κομβικό συστατικό. Βγαίνουν άπειρα πράγματα και δεν είναι εύκολο να βρεις τόσο καλό. Ακούγεται παράδοξο, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Εγώ διάβασα αυτό το κείμενο ως μια. Το προσέλαβα ως αναγνώστης Έλληνας στην Αθήνα. Και το διάβασα ως ένα, όχι ένας κατηγορός, ένα κατηγορό, ως ένα λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο όμως μας λέει ότι η ζωή χάνει την αξία της όταν ο βίος ταυτίζεται με την επιβίωση. Εγώ έτσι τα έκανα. Και ο βίος ταυτίζεται με την επιβίωση όταν ο βίος είναι μόνο νούμερα οικονομικά και μόνο, όπως το λέμε, μια μορφή, είναι μόνο μνημόνιο. Εγώ έτσι τα λέω. Όταν ο βίος εξαρτάται μόνο από μνημόνια και μόνο από νούμερα, γίνονται όλα νούμερα, αποτιμούνται όλα με μια τιμή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όταν όλα αποτιμούνται έτσι με αριθμούς, όταν ο βίος είναι απλώς επιβίωση, έχει και παράπονες απώλειες. Και νομίζω ότι μας περιγράφει τη ζωή, μας περιγράφει την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος δυστυχώς είναι η παράπονη απώλεια αυτής της αντίληψης. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε. Η ζωή πρέπει να είναι ζωή, δηλαδή να είναι κάτι πολύ παραπάνω από το βίος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λογοτεχνία. Δηλαδή, μιλώντας για ένα βίο που είναι επιβίωση, καταφέρει να μας μιλήσει για τη ζωή. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και πολυεπίπεδο και πιάνει ζητήματα που αφορούν τη ζωή σε όλο της το βάθος και όχι επιφανειακά, με έναν τρόπο που να εστιάσω, ας πούμε, σε ζητήματα με τα οποία κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ότι η Διεθνής Αμνηστία ασχολείται με τη δράση της από την ίδρυσή της το μακρινό 1961. Νομίζω όμως ότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι ακριβώς η αυταξία της ανθρώπινης ζωής. Το δικαίωμα στη ζωή, δηλαδή, που είναι το θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι γυμνές υπάρξεις, ότι ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες έχουν χτίσει ένα ολόκληρο νομικό επικοδόμημα που συνεπάγεται δικαιώματα, δικαιώματα κοινωνικά, δικαιώματα οικονομικά, δικαιώματα πολιτιστικά, δικαιώματα που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει μία, στο σύνολό της, μία αξιοπρεπή, να αποτελέσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για οποιοδήποτε άτομο. Νομίζω ότι το μήνυμα του έργου ότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο η ανθρώπινη ζωή να γίνεται έρμεο καταστάσεων όπου οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του αρμόδιο να τιμωρήσει μέσω της αυτοδικίας κάποιον άλλον επειδή έκανε κάποιο είδους παραβατική πράξη, νομίζω ότι αυτό από μόνο του πολύ ισχυρό μήνυμα. Και θα πω επιπρόσθετα ότι εδώ το ζήτημα δεν είναι αυτό το οποίο, με το οποίο ξεκινάει το ίδιο το έργο, η φράση του εισαγγελέα, δηλαδή ότι για ένα κουτάκι μπύρα αφαιρέθηκε μια ανθρώπινη ζωή που είναι παντελώς αδιανόητο. Εγώ θα πω ότι για όλα τα τρισεκατομμύρια κουτάκια πύρας του κόσμου δεν μπορεί να αφαιρείται μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι και η ιδρυτική συνθήκη της αμνηστίας σε τελική ανάλυση. Όταν από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε, ένα από τους βασικότατους άξονες της δράσης της αποτέλεσε η κατάργηση της θανατικής ποινής. Όπου εκεί τι έχουμε, ας πούμε, έχουμε μια τιμωρία ολόκληρης της συντεταγμένης κοινωνίας απέναντι σε έναν άνθρωπο για οποιοδήποτε είδους παραβατική συμπεριφορά, την τη χειρότερη παραβατική συμπεριφορά, αν θέλετε, που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή το φόνο ενός άλλου ανθρώπου ή κάτι που παρεμφερές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα το οποίο από την ίδια από την Διεθνική Συνθήκη της Διεθνούς Αμνηστίας έγινε ένα είδος εμβληματικής δράσης. Στις μέρες μας πιστεύω ότι πλέον όλο και περισσότερος κόσμος αποδέχεται, παρά το ότι έχουμε και πισωγυρίσματα, έτσι. Δηλαδή έχουμε χώρες οι οποίες είχαν καταργήσει τη θανατική ποινή και σκέφτονται ότι την επαναφέρουν, ή σε κάποιες χώρες ήδη έχει επανέλθει, ενώ αλλού ήδη τίθεται πλέον δεν είναι εκτός νόμου ή θεσμοθετημένα ή με κάποιο είδους μορατόριο, ας πούμε, παγώματος εκτέλεσης θανατικών ποινών. Ένα ρευστό κείμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι γραμμένο σε μία φράση, δεν έχει τελείες. Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα συνειδημικό χαρακτήρα, δηλαδή ότι περνάει εν είδος με έναν τρόπο περίπου εσωτερικού μονολόγου από τη συνείδηση του ενός, του άλλου, από τη συνείδηση του θύματος, στη συνείδηση των θητών, στη συνείδηση των γονιών κτλ. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας αφηγητής που ποιος είναι κανείς δεν ξέρει. Όμως παρόλα αυτά έχει μια τρομερή στόχευση. Έχει κάτι το οποίο σου καρφώνεται κατευθείαν στο μυαλό. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το γεγονός αυτό. Το οποίο είναι ένα γεγονός που σκότει την ανάσα. Αλλά για μένα, έχει να κάνει με το δεύτερο μεγάλο γεγονός, που είναι ο τρόπος που είναι γραμμένο. Δηλαδή έχουμε δύο γεγονότα. Έχουμε το τρομερό γεγονός στο πραγματικό και ένα συγγραφέα που δημιουργεί γεγονός, επειδή βρίσκει τη φόρμα, τη γλώσσα και το είδος της γραφής, που καταφέρει να αποδώσει αυτό το γεγονός, δίχως να κάνει ντοκουμέντο, δίχως να κάνει ρεαλιστική αναπαράσταση, δίχως να κάνει ένα γραμμικά εξελισσόμενο κείμενο που φτιάχνει τα γεγονότα με τη σειρά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια ευτυχή συνάντηση ενός τρομερού γεγονότος και ενός συγγραφέα, ο οποίος καταφέρνει με τον δικό του τρόπο, αυτόν τον τρόπο, να αποδώσει αυτό το κείμενο. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το συνηθισμένο αυτό. Ξεκινά από ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο καταφέρει να το ανάγει σε ένα κείμενο υψηλής λογοτεχνίας. Ενώ μιλάει για αυτό το φοβερό γεγονός, καταφέρνει να κάνει, να μιλάει ουσιαστικά για την αγάπη για τη ζωή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί εξετάζει τα γεγονότα μέσα από μία σκηνή, μάλλον συνθέτει, προσπαθεί να ανασυνθέσει τα γεγονότα. Βάζει έναν αφηγητή, ο οποίος απευθύνεται τυπικά στον αδερφό του θύματος. Είναι μία πολύ συνηθισμένη σύμβαση στη λογοτεχνία αυτή. Ωστόσο, πολύ σύντομα ο θεατής καταλαβαίνει ότι ποιος μιλάει, σε ποιον απευθύνεται. Πολύ συχνά έχει την αίσθηση ότι μιλάει ο νεκρός, πολύ συχνά έχει την αίσθηση ότι μιλάει ο ίδιος αδερφός, ένας αφηγητής, ποιος είναι αυτός που απευθύνεται και ποιος είναι αυτός ο οποίος δέχεται την απεύθυνση. Και μέσα σε αυτό, δηλαδή το γεγονός που μένει είναι το πόσο όποιος και να απευθύνεται, δηλαδή όποιος και είναι αυτός ο οποίος απευθύνεται και όποιος και είναι αυτός ο οποίος δέχεται την απέκτηση του λόγου, παραμένει πάρα πολύ ζωντανό και φρέσκο, θα έλεγα, το ίδιο το γεγονός του θανάτου του ανθρώπου, η ανάγκη του να ζήσει, κάτι που αναφέρεται συνέχεια, η έλλειψη, μολονότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η καταδίκη του γεγονότος, η έλλειψη εμπάθειας, αλλά η καταγραφή από μία απόσταση όλης της κλίμακας των αντιδράσεων και του φοβερού γεγονότος. Και αυτό δημιουργεί σε πολλά επίπεδα μία αφήγηση, η οποία εμένα τουλάχιστον δημιούργησε κατευθείαν και στο μυαλό και στην ψυχή. Θα κάνω συγκλώσω και να πάω σε αυτά νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις, εγώ καταλαβαίνω ως νομίζω ότι αυτό είναι η λογοτεχνία και αυτό ακριβώς ο τρόπος να πάρεις ένα βίωμα ή ένα γεγονός και να το μεταπλάσεις, να το μετουσιώσεις σε κάτι άλλο. Ο Δε Μοβινιέ νομίζω ότι κάνει, γυρίζει και πίσω στην κλασική λογοτεχνία, κάνοντας σαν σ' όλα τα βιβλία το κάνει αυτό. Πατάει συνήθως ένα φετιβέ, ένα αστυνομικό πραγματικό γεγονός, ενίοτε και του αστυνομικού δελτίου. Ας πούμε το ίδιο έκανε ο Στογιέρης με το έγκλημα για τη μορία, έτσι. Δηλαδή ήταν μια πρακτική που ήταν πολύ συνηθισμένη το 19ο αιώνα. Δηλαδή είναι ένα. Από αυτή την έννοια πιστεύω και εγώ ότι είναι ένα σύγχρονο κλασικό συνομιλία. Δηλαδή είναι πολύ σύγχρονο στη μορφή και στον τρόπο που δουλεύει το κείμενο, αλλά πατάει πάνω στο κλασικό. Είναι ένα σύμνος στη ζωή, αν το δούμε από κάποια οπτική, ας πούμε. Διότι από τη μία πλευρά μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ας πούμε, κοινωνικά παρείας, παρά το ότι στο πραγματικό περιστατικό ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε γεννηθεί σε κάποια γαλλική απικία, πιθανότατα ήταν έγκρομος, άρα υπήρχε ενδεχομένως το ρατσιστικό κίνητρο. Είναι μεγάλη ευτυχία. Εντάξει, με την Άσπρα έχω ξανασυναντηθεί, αλλά και είναι πολύ μεγάλη τιμή που μου το πρότεινε. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Σπύρος Γιαννάρας, που μπορώ να την χειριστώ, γιατί είναι ένα τεράστιο κείμενο που ήταν λίγο δύσκολο. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι καινούργιο φαινόμενο η βία, είναι καινούργιο φαινόμενο η μορφή που βιώνουμε. Δηλαδή, πάντα υπήρχαν άνθρωποι που ήταν στο απειρόβλητο. Δηλαδή, εγώ που κάνω αυτό το κείμενο, πολλές φορές που με βασάνιζε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι αν εγώ έμπαινα στο σούπερ μάρκετ ως Νίκος και όχι ως 25χρονος, αλλοδαπός, αλλά ως Νίκος που ζω στην Ελλάδα και έχω ελληνική υπηκότητα και έχω και αυτά τα χρώματα. Γεννήθηκα με αυτά τα χρώματα. Και έμπαινα, αν πάω να το κάνω, πολλές φορές σκέφτηκα η διαστροφή του ηθοποιού να πάω να το κάνω. Να πάω να το κάνω και μάλιστα όχι σε αυτή τη χώρα, μπορεί κάποιο να με αναγνώριζε. Αν πάω σε άλλη χώρα και το κάνω, θα με διηρούν, ούτε καν. Μια παρατήρηση θα μου κάνουν. Δηλαδή αυτό συνέβαινε πάντα όμως. Δηλαδή πάντα κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, λόγω συνθηκών, λόγω συγκυριών, λόγω του μέρους που γεννήθηκαν, λόγω του χρώματός τους, λόγω του τι συνέβαινε σαν ιδεολογία την εποχή που έζησαν, ήταν στο απειρόβλητο. Και κάποιοι άλλοι ήταν εκεί. Κάποιοι δηλαδή είχαν το δικαίωμα στην υγεία, στα παλιότερα χρόνια, στην πολύ περιορισμένη έννοια της υγείας που υπήρχε τότε, και κάποιοι άλλοι, δηλαδή κάποιοι μπορούσαν να ξεπεράσουν τη θυματίωση, αν είχαν κάποια μέσα παραπάνω. Κάποιοι άλλοι με το που τους γίνονταν η διάγνωση ήταν καταδικασμένοι να πεθάνουν. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά δεν πιστεύω, εγώ τουλάχιστον δεν εκπλήσωμαι από το περιστατικό, συγκλονίζομαι, αλλά δεν εκπλήσωμαι. Πιστεύω ότι στην ιστορία δυστυχώς συμβαίνει, έχει συμβεί διαρκώς αυτό. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι γιατί, τι είναι αυτό το συστατικό που λείπει από τον οργανισμό μας για να μην μπορούμε να διδαχτούμε από την ιστορία το σημαντικό, αυτό που υπόθηκε εδώ. Το πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή, αυτό που είπε ο Ανδρέας Γιολάσης, αυτό που είπαμε όλοι, πόσο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή ως ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν το διδαχθήκαμε ποτέ. Διδασκόμαστε ιστορία, θαυμάζουμε, γοητευόμαστε, λέμε τι ωραία το 22, τι ωραία στην αρχαία Ελλάδα, τι ωραία στους Περσικούς πολέμους, τι πώς ήταν ο Μεσαίωνας, πώς το βιώσαμε, τι έγινε το 1933, πάλι συνάντηση με την Άσπα, με την άνοδο του ναζισμού, πώς ανέβηκε ο ναζισμός, πώς, που ήταν πρωτοφανές φαινόμενο βεβαίως, αλλά τώρα εδώ, σε όλη την γυραιά Ήπειρο, είναι δευτεροφανές φαινόμενο. Και όλοι το αντιμετωπίζουμε σαν να το αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά. Πώς λοιπόν εμένα αυτό με προβληματίζει με αφορμή την ερώτησή σας. Και εκεί είναι που λίγο παραδέχω τα όπλα. Μίλησα πάρα πολύ. Αν είσαι έναν τρόπο να το αντιμετωπίσεις αυτό, το φωνιά ας πούμε, που είναι πραγματικά κοινοτυπία, είναι ο μέσος άνθρωπος κατά τη γνώμη μου, είναι ο πολιτισμός. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είδα εγώ και με εντυπωσίασε, εντάξει, αυτοί εντωμεταξύ οι 4 φωνιάδες είναι εξουσία. Μπορούν να το πάρουν και να το πάνε που θέλουν. Αυτό είναι μαζί. Η βία πάει με την εξουσία. Το άλλο που με εντυπωσίασε, αλλά φαίνεται πως υπάρχει διαφορετική γνώμη, είναι ότι ο άνθρωπος, νομίζω, είχε εγκαταλειφθεί. Δηλαδή, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Την ώρα που το παίρνανε, θα μπορούσε να τους πει κάποια λόγια. Δεν τα είπε. Μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει. Δεν τα είπε. Όταν το χτυπάγανε, πάλι θα μπορούσε να πει κάτι. Και να τους σταματήσει. Δηλαδή, πώς σταματάς ένα φωνιά. Πρέπει να πας εκεί και να τους πεις. Ας πούμε, είπατε για το φύσα. Δεν το έκανε ούτε αυτός. Πήγε με άλλους τρόπους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει τις ίδιες μεθόδους, έχεις μια επικοινωνία, είμαστε ίδιο είδος. Εδώ δεν έγινε. Μου γεννήθηκε... Δεν μετέβες. Δεν είχε αντίδραση το πείμα. Ναι. Μήπως ήθελε να πεθάνει. Δηλαδή, τελικά, δεν είναι τόσο εύκολο να πεθάνουμε. Υπάρχει, νομίζω, και μια δική μας απόφαση.